Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Η μεγαλύτερη από όλες τις θεομητορικές εορτές που εορτάζεται πανηγυρικά σε όλο τον κόσμο στις 15 Αυγούστου είναι η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αυτήν θεωρεί ο λαός σαν την κυρίως εορτή της Παναγίας. Ολόκληρος ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Παναγίας. Είναι ο μήνας της Παναγίας. Πριν την εορτή έχουμε προετοιμασία πνευματική με αυστηρή νηστεία 15 ημερών που ο λαός την κρατάει και την ευλαβείται ως επιτοπλίστων. Κάθε απόγευμα του 15 Αυγούστου ψάλετε διαδοχικά και εναλλάξει στις εκκλησίες μας η μικρή και η μεγάλη παράκλησης. 9 μέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή στις 23 του μηνός, έχουμε την απόδοση της κοιμήσεως. Στις 24 πάλι Αυγούστου, στη συνέχεια, έως τις 8 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας ετοιμάζει λειτουργικά, δηλαδή έχουμε τα προεόρτια μηνύματα του γενεσίου της. Τέλος, δε στις 31 Αυγούστου, κλείνει ο εορταστικός κύκλος του μήνα αυτού της Παναγίας με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της, δηλαδή με τη μεταφορά της τιμίας ζώνης από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη στις Βλαχέρνες το 458 μετά Χριστόν. Σήμερα η τιμία ζώνη της Παναγίας μας ευρίσκεται θησαυρισμένη στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Βεβαίως στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει καμία μαρτυρία για τον θάνατο της Θεοτόκου. Όμως μαρτυρίες υπάρχουν στα λεγόμενα απόκριφα ή ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Τα απόκριφα λεγόμενα Ευαγγέλια δεν είναι κάποια κείμενα τα οποία η Εκκλησία μας θέλει να τα κρύψει, να τα κρατάει μυστικά από το λαό της. Όμως αυτά τα κείμενα, αν και γράφτηκαν από ευσεβείς χριστιανούς, εντούτοις περιέχουν πράγματα τα οποία είναι μυθώδη και φανταστικά. Δηλαδή αναμειγνύουμε την αλήθεια και την φαντασία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δεν τα αναγνώρισε ως γνήσια βιβλία της. Γι' αυτό ονομάστηκαν και απόκριφα. Ψευδεπίγραφα δεν ονομάζονται διότι για να αποκτήσουν ευαγγελικό κύρος έφεραν τις υπογραφές μεγάλων αποστόλων. Όμως από αυτά μπορούμε να αντλήσουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν διασώζονται μέσα στα γνήσια κείμενα της Αγίας Γραφής και τα οποία η ίδια η παράδοση και οι πατέρες της Εκκλησίας τα έχουν υιοθετήσει προπολού. Τέτοια γεγονότα είναι και η κοίμηση Θεοτόκου, όπως τα εισόδια της Θεοτόκου και άλλα γεγονότα. Τόσο από τα απόκριφα ευαγγελικά κείμενα, όσο και από πολλούς πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και από βυζαντινούς συγγραφείς και υμνογράφους, έχουμε αρκετά στοιχεία που εκάλυψαν αυτό το κενό και διαμόρφωσαν από πολύ νωρίς μια σταθερή εκκλησιαστική παράδοση γύρω από το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί. Τα βασικότερα στοιχεία που συνθέτουν τα επεισόδια της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι δανεισμένα από τα απόκριφα κείμενα του 5ου αιώνα. Το πρώτο επιγράφεται περί της κοιμήσεως της Μαρίας και αποδίδεται στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη. Το δεύτερο τιτλοφορείται «Μετάσταση της υπερευλογημένης Παρθένου Μαρίας» και περιέχει τη λεπτομέρεια της Αγίας Ζώνης, η οποία δόθηκε σύμφωνα με το κείμενο αυτό στον Απόστολο Θωμά, που κατά θεία οικονομία έφτασε στο μνήμα της Παναγίας 3 μέρες μετά τον ενταφιασμό της, οπότε και την είδε να μετατίθεται στους ουρανούς. Ως ευλογία δε άφησε στον Απόστολο Θωμά την ζώνη της. Τα στοιχεία που μας ιστορούν τα κείμενα αυτά εν περιλήψη είναι τα εξής. Η Θεοτόκος αρχικά μαθαίνει από Άγγελο Κυρίου την είδηση του θανάτου της. Στη συνέχεια ετοιμάζεται απαραίτητα για τον ενταφιασμό της και ανακοινώνει το μήνυμα της κοιμήσεώς της στις γνωστές της φίλες χριστιανές. Οι Απόστολοι που είναι διασκορπισμένοι στα πέρατα της γης για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο συναθρίζονται με θαυμαστό τρόπο επινεφελών επιβεβικότες για να αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν την Παναγία. Η Θεοτόκος αφού αποχαιρετά όλους και παρακαλεί τον Θεό για την ειρήνη του κόσμου, ξαπλώνει πάνω στο νεκροκρέβατο. Στη συνέχεια ο Χριστός δέχεται την πάναγνη ψυχή της Αγίας του Μητέρας και την μεταφέρει εν της ουρανής, εν της κόλπης του Πατρός του. Οι Απόστολοι στη συνέχεια γεμάτοι από την αποθεία και ιερά συγκίνηση, μαζί με πλήθος χριστιανών μεταφέρουν το Άγιο Σώμα της για να ταφεί, ψάλλοντας κατανυκτικούς ύμνους.
Στο σημείο αυτό γίνεται λόγος για το γνωστό επεισόδιο του Ιεφωνία, ενός Εβραίου που όρμησε στο φέρετρο της Παναγίας για να το βεβηλώσει. Όμως, Άγγελος Κυρίου Αρά το δυνάμει μεταξύ φουσπυρός, έκοψε από τον νόμο και τα δύο χέρια του Εβραίου, ο οποίος βλέποντας το θαύμα αυτό μετανόησε και στη συνέχεια με θαυματουργικό τρόπο ενώθηκαν πάλι τα χέρια στη θέση τους. Ακολούθως οι Απόστολοι κατέθεντο το σώμα αυτής εν Γεστημανή, εμνημείο κενό, από όπου ανέβλιζε μύρον ευωδίας επί τρεις ημέρες, ακούγονταν αγγελική ύμνη. Όταν σταμάτησαν οι ευωδίες και οι υμνοδίες, τότε οι πάντες έγνωσαν ότι μετετέθη το άμωμον και άγιον αυτή σώμα εν παραδείσο, πράγμα που διεπίστωσαν οι Άγιοι Απόστολοι επί τόπου με αυτοψία προσωπική μετά από τρεις μέρες, όταν άνοιξαν τον τάφο της για να προσκυνήσει το Πανάγιο σώμα της ένας από τους Αποστόλους που απουσίαζε από την κηδεία της και που κατά τη δεύτερη παράδοση που είπαμε που μας διασώζεται και αυτή σε απόκριφα κείμενα είναι ο Απόστολος Θωμάς. Κεντρικό μήνυμα όλων αυτών των πληροφοριών είναι ότι η Παναγία πέθανε με τον κοινό σε όλους τους ανθρώπους θάνατο και μετά τρεις μέρες μετέστη το σώμα της άφθορο εις τους ουρανούς, κοντά στον Υιόν και Θεό της. Αυτή την αλήθεια εκφράζουν σχεδόν όλα τα τροπάρια της εορτής. Χαρακτηριστικά μόνο θα αναφέρουμε το εξαποστηλάριο και το απολυτίκιο της εορτής που αποτελούν περίληψη των όσων είπαμε και των όσων έχουν καταχωρηθεί στην υμνοδία και στα συναξάρια της Εκκλησίας μας. Απόστολοι εκπεράτων συναθριστέντες ενθάδε, Γεστημανή το χωρίο κηδεύσατέ μου το σώμα και εσύ ιέ και Θεέ μου παράλαβέ μου το πνεύμα. Το δε απολυτίκιο έχει ως εξής: εντιγενήσει την παρθενία νεφύλαξας, εντικοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Το ότι ο θάνατος της Παναγίας ονομάζεται κοίμησης αλλά και θεία μετάστασης, μας αποκαλύπτει την υπέρβαση του θανάτου μέσα στη ζωηφόρο παρουσία της άκτης της χάρης του Θεού. Η παράδοξη αυτή πραγματικότητα του ζωηφόρου θανάτου μπορεί να ισχύσει για όλους μας. Ο θάνατος με τη σταυρική θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου μας κατεπατήθη. Δεν έχει καμία εξουσία επάνω μας, αλλά είναι ένας άλλος τρόπος μετάβασης προς την όντως ζωή, προς τον ίδιο τον Θεό, εκ γης προς ουρανών. Ο χωρισμός της ψυχής εκ του σώματος είναι μια προσωρινή κατάσταση που μέλει να καταργηθεί κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Γι' αυτό με κανένα τρόπο δεν μπορεί να μειώσει την αξία και το μεγαλείο του ανθρώπου αυτή η κατάσταση του θανάτου. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο και τιμούμε και προσκυνούμε τα Ιερά Λείψανα των Αγίων. Γι' αυτό βλέπουμε τα Λείψανα των Αγίων άλλοτε να μένουν άφθορα και άλλοτε να ευωδιάζουν και άλλοτε να θαυματουργούν. Εάν ο Κυριός μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, κατεδέχθη να λάβει πείρα θανάτου και να χωριστεί η Αγία Ψυχή Του από το Πανάγιο Σώμα Του τρεις ημέρες και να καταβεί στον Άδη, πολύ περισσότερο αυτό οφείλει να γίνει με εμάς. Και η Παναγία μας επομένως εκοιμήθη, απέθανε ως άνθρωπος, έφυγε από κοντά μας, από τον κόσμο τούτο, όμως βρίσκεται παντοτινά πλησίον μας με τις πρεσβείες της για να μας λυτρώνει εκ παντίον δεινών από πάσης ανάγκης και θλίψεως όπως ψάλλουμε στις παρακλήσεις της. Στη συνέχεια αγαπητοί μου τηλεθεατέ, θα σχολιάσουμε λίγο τη βυζαντινή εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πριν πούμε οτιδήποτε όμως, θα πρέπει να πούμε λίγα λόγια για τη βυζαντινή τέχνη. Η βυζαντινή τέχνη είναι ένας άλλος τρόπος να μας μιλήσει η Εκκλησία για το ήθος της και για τα δόγματά της. Η Εκκλησία με άλλα λόγια δηλαδή μας διδάσκει όχι μόνο με τις λέξεις και τα γράμματα αλλά και με τα σχήματα και με τα χρώματα ακόμα. Μας παρουσιάζει όχι απλώς την ιστορία των πραγμάτων αλλά μας προβάλλει την αλήθεια της Εκκλησίας, το δογματικό περιεχόμενό της, την αξία της. Η βυζαντινή τέχνη είναι απαλλαγμένη και ελεύθερη
από κάθε τι συναισθηματικό και αισθησιακό. Προσπαθεί να μας παρουσιάσει όχι μια πιστή αντιγραφή των φυσικών πραγμάτων και φαινομένων, αλλά όπως αυτά είναι αλλοιωμένα μέσα στη χάρη του Θεού. Δηλαδή ποτέ δεν θα δούμε στη βυζαντινή εικόνα τα πράγματα έτσι όπως θα μπορούσε να τα αντιγράψει μια φωτογραφική μηχανή, αλλά έτσι όπως αυτά μεταμορφώνονται και αλλοιώνονται με την έννοια της καλής αλλοίωσης μέσα στην χάρη του Θεού. Μας παρουσιάζει έναν κόσμο μεταμορφωμένο. Δηλαδή δεν έχει τίποτε από αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει η δυτική τέχνη, η οποία κάνει πιστή αντιγραφή του φυσικού κόσμου. Σκοπός, όπως είπαμε, είναι όχι να εντυπωσιάσει επιφανειακά και εξωτερικά, αλλά να μας αποκαλύψει το δογματικό περιεχόμενο της πίστεώς μας, το εσωτερικό βάθος και το πνευματικό κάλος που κρύβουν μέσα τους τα πράγματα και τα πρόσωπα. Έτσι την εικόνα μπορούμε να τη δούμε μόνο σαν προεικόνηση της μελούσης ζωής, σαν προεικόνηση της ζωής της χάριτος από το άκτιστο φως του Κυρίου. Γι' αυτό και βλέπουμε πάντοτε στο φόντο των εικόνων να δεσπόζει το χρυσό φόντο. Ακριβώς μας παρουσιάζει αυτή την Θεία Χάρη, η οποία φωτίζει τα πάντα. Να έρθουμε όμως στα πράγματα. Στη βυζαντινή εικόνα της κοιμήσεως βλέπουμε ότι τα κυρίαρχα και δεσπόζοντα πρόσωπα είναι η Παναγία, ξαπλωμένη πάνω σε μία κλίνη, και ο Χριστός, ακριβώς το μέσον. Τα δύο αυτά πρόσωπα ισορροπούν την όλη σύνθεση της βυζαντινής εικόνας. Την Παναγία μας τη βλέπουμε τυλιγμένη μέσα σε ένα φόρεμα, με μια στάση πολύ συνεσταλμένη, με το κορμί της ίσιο και τόσο λεπτό, ώστε να δίνει την έννοια ότι είναι άσαρκη. Βλέπουμε δηλαδή να σμικρύνεται η ύλη στο σώμα της επάνω. Βλέπουμε το φωτοστέφανο, το οποίο εφάπτεται στο κεφάλι της και μας φανερώνει την Θεία Χάρη την οποία κρύβει μέσα στο Πανάγιο σώμα της η Παναγία μας. Το πρόσωπό της το βλέπουμε να κοιμάται γαλήνιο και ειρηνικό και να αναδύει μια βαθιά πνευματικότητα. Ένα δογματικό στοιχείο που έχει η εικόνα της Παναγίας είναι τα τρία αστέρια, τα οποία βλέπουμε ένα στο μέτωπο και δύο στους ώμους, με 8 ακτίνες. Σε άλλες εικόνες που είναι μόνο το πρόσωπο της Παναγίας φαίνεται πιο καθαρά, τα οποία εικονίζουν το αϊπάρθενο της Παναγίας, ότι η Παναγία μας έμεινε παρθένος, προ, κατά και μετά τον τόκο. Βλέπουμε δεξιά και αριστερά από το σώμα της Παναγίας να παραστέκουν οι Άγιοι Απόστολοι από εδώ και από εδώ. Στον πρώτο όμιλο των Αποστόλων να προεξάρχει ο Απόστολος Πέτρος, ο αυθόρμητος αυτός Απόστολος, πάντα πρώτος σε όλα, να κρατά το θυμιατό και να θυμιάζει το σώμα της Παναγίας προς το μέρος της κλίνης, η οποία βλέπουμε ότι είναι στολισμένη με μια πολυτελή ποδιά και επιστρωμένη με κάποιο άλλο σεντόνι. Στο δε άλλο όμιλο των Αγίων Αποστόλων να προεξάρχει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κάνει μια κίνηση τιμητική για να προσκυνήσει το σώμα της Παναγίας. Βλέπουμε σε άλλους τύπους βυζαντινών εικόνων την Παναγία και να αναλαμβάνεται στους ουρανούς, όπως είναι αυτός εδώ ο τύπος. Τη βλέπουμε να αναλαμβάνει στους ουρανούς μέσα σε κυκλική δόξα, σε θεία δόξα, την οποία την κρατάνε και την παραστέκουν Άγιοι Άγγελοι και να πορεύεται προς τον ουρανό, του οποίου ανοίγονται οι πύλες. Βλέπουμε εδώ πολύ εποπτικά και παραστατικά να φαίνονται οι πύλες στις οποίες ανοίγουν οι Άγιοι Άγγελοι για να εισέλθει στον Παράδεισο, στην Βασιλεία του Θεού, στην Άνω Ιερουσαλήμ, η Παναγία Ολόσωμη. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ. Τις πύλες του ουρανού να ανοίγονται και από μέσα εσωτερικά, μέσα στην χάρη του Θεού, να διακρίνονται δύο άγγελοι, οι οποίοι περιμένουν να δεχθούν
την ψυχή της Παναγίας. Η ψυχή της Παναγίας τώρα βλέπουμε να εικονίζεται σε όλες τις φάσεις, σε όλες τους εικονικούς τύπους, ως βρέφος μικρό και σπαργανωμένο. Αυτό εδώ το βρέφος, το οποίο είναι στην αγκαλιά του Χριστού, και εδώ και εδώ, είναι η ψυχή της Παναγίας. Και εδώ, μάλιστα εδώ, σε αυτή την εικόνα εδώ, σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την Παναγία να έχει φτερά η ψυχή της, και εδώ, ίσως για την αγγελική ζωή την οποία είχε η Παναγία μας. Δηλαδή την βλέπουμε σε τρία διαφορετικά σημεία την Παναγία μας. Βλέπουμε το σώμα της κάτω, την ψυχή της στα χέρια του Υιού της, αλλά και την βλέπουμε σε πολλές εικόνες και αναλαμβανωμένη στους ουρανούς, σε τρία διαφορετικά σημεία. Και αυτό όχι τυχαία, αλλά σκοπίμως. Στη Βυζαντινή εικόνα πρέπει να ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν ιστορικά, αλλά υπεριστορικά. Δηλαδή γεγονότα τα οποία συνέβησαν διαδοχικά, διότι πρώτα έγινε η κοίμηση, μετά η ανάληψη στους ουρανούς. Γεγονότα τα οποία έγιναν διαδοχικά μπορούμε να τα βλέπουμε ταυτόχρονα μέσα στην ίδια σύνθεση. Δηλαδή η Βυζαντινή εικόνα δεν μας κάνει αγωγή χρόνου. Δηλαδή καταργούνται τα διαστήματα παρελθόν, παρόν και μέλλον, και έχουμε ένα σωτηριώδες παρόν μέσα στο οποίο συμπυκνώνεται ο χρόνος και μπορεί να μας παρουσιάζει πολλά γεγονότα ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Φερρυπίν, ένα άλλο στοιχείο για αυτό το οποίο λέμε είναι το εξής, ότι εδώ σε αυτήν την εικόνα συγκεκριμένα βλέπουμε τους Αγίους Αποστόλους, ενώ παραστέκουν στην Παναγία, ταυτόχρονα τους βλέπουμε επινεφελών να έρχονται με τη συνοδεία αγγέλων για να προσκυνήσουν το Πανάγιο Σώμα της. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, ότι καταργεί το ιστορικός χρόνος και έχουμε το λειτουργικό λεγόμενο χρόνο. Έχουμε την συμπύκνωση παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος σε ένα συγκεκριμένο και σωτηριώδες παρόν. Με άλλα λόγια, έχουμε μία αναφορά σε όλα τα επεισόδια και τα γεγονότα που σχετίζονται με ένα σωτηριώδες θέμα. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο βιώνει κανείς μέσα στο χώρο της Θείας Ευχαριστίας, όπου μπορούμε να ζούμε την Σταύρωση και την Ανάσταση, το παρελθόν και το μέλλον, τα παρόντα και τα έσχατα, μέσα σε ένα συγκεκριμένο παρόν. Ταυτόχρονα, βλέπουμε εδώ τον Χριστό, ο οποίος κρατάει το σώμα της, την ψυχή της Παναγίας, να έχει στραμμένο το πρόσωπό του προς την Παναγία, και με μια έκφραση οδύνης και θλίψεως, την οποία τη βλέπουμε να εκτείνεται και σε όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα της σύνθεσης, ακριβώς το γεγονός ότι μερικά από τα πρόσωπα πιάνουν το πρόσωπό τους, όπως αυτός εδώ ο Απόστολος, ή άλλοι, ο ένας σκύβει πάνω στον άλλον. Ακριβώς όλα αυτά τα στοιχεία θέλουν να μας φανερώσουν ότι κυριαρχεί μια συγκρατημένη θλίψης. Βλέπουμε επίσης εδώ έναν άγγελο να πλησιάζει για να παραλάβει την ψυχή της Παναγίας, να την μεταφέρει στον Παράδεισο. Όπως είπαμε, η Βυζαντινή εικόνα έχει τη δυνατότητα να προσωποποιεί πράγματα τα οποία διαφορετικά θα ήταν αθέατα από τους αρχικούς οφθαλμούς. Δηλαδή εδώ στην εικόνα της κοιμήσεως βλέπουμε την ψυχή της. Η ψυχή έχει νοερά φύση ή τους Αγίους Αγγέλους, και η φύση των Αγίων Αγγέλων πάλι νοερά, αλλά για να μας κάνει πιο εποπτικά τα πράγματα και να μας εκφράσει τη δογματική διδασκαλία της, μας φανερώνει τα αθέατα, αυτά τα οποία δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά να τα δούμε εάν δεν τα προσωποποιήσουμε για να τα εικονίσουμε. Εδώ η δογματική διδασκαλία την οποία μας περνάει με την παρουσία της ψυχής Παναγίας στα χέρια του Υιού της, είναι ότι δικαίων ψυχή εν χειρί Θεού, δηλαδή οι ψυχές των δικαίων πάντοτε καταλήγουν στα χέρια του Θεού. Έχουν έχουν ως κατάληξη την παρουσία
την αγκαλιά του Θεού, την αγάπη του Θεού. Κάτι άλλο που βλέπουμε στην εικόνα και το οποίο κάνει ίσως, δημιουργεί κάπως μερικά ερωτηματικά, είναι οι Άγιοι Ιεράρχες τους οποίους βλέπουμε. Εδώ σε αυτήν την εικόνα βλέπουμε τέσσερους Αγίους Ιεράρχες, ένας, δύο, τρεις, τέσσερα, είναι αυτοί με τα ομοφόρια και τα φελόνια που κρατάνε στα χέρια τους τα Ευαγγέλια. Οι Άγιοι Ιεράρχες είναι ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Τιμόθεος, ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης και ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος. Είναι οι Ιεράρχες οι οποίοι ήταν σύγχρονοι των Αποστόλων και πιθανότητα έλαβαν γνώση του γεγονότος της κοιμήσεως της Παναγίας. Όπως λαμβάνουμε και εμείς γνώση του γεγονότος αυτού, αυτοί εδώ οι μικροί άνθρωποι που βλέπουμε σε αυτή την εικόνα να παρακολουθούν τα γεγονότα όπως εκτιλήσονται στην κοίμηση Θεοτόκου, εκπροσωπούν όλους εμάς οι οποίοι μπορούμε μέσα στο εορταστικό γεγονός κοιμήσεως να συμμετέχουμε σε όλα αυτά τα γεγονότα. Εδώ επίσης, εκτός από τους ιεράρχες, βλέπουμε και τους Αγίους Αγγέλους οι οποίοι παραστέκουν. Εδώ τους βλέπουμε με λαμπάδες να παραστέκουν δεξιά και αριστερά στο νεκροκρέβατο όπου είναι ξαπλωμένη η Παναγία, με τις λαμπάδες να παραστέκουν την ζώσα λαμπάδα που εστάθη η Παναγία μας για το ανθρώπινο γένος και που εγέννησε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Σε άλλη εικόνα βλέπουμε τους Αγίους Αγγέλους πιο πληθωρικούς, πιο πολλούς, να κατεβαίνουν από τον ουρανό ανοίγοντας τις πύλες του ουρανού. Το ουράνιο αυτό το ξοβλέπουμε στεφανώνει την όλη σύνθεση. Τους βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνουν για να υποδεχθούν και να αντικρίσουν αυτό το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και τον Κύριο εδώ χαμηλά μέσα στην Θεία Δόξα Του, στην άκτιστη χάρη Του, να κάνει μια δυναμική κίνηση προς το σώμα της Παναγίας για να παραλαμβάνει την ψυχή της. Επίσης βλέπουμε Αγίους Αγγέλους εδώ σε αυτή τη σύνθεση να συνοδεύουν τους Αποστόλους όπως είπαμε, και βλέπουμε και έναν άγγελο εδώ επίσης. Βλέπουμε τους Αγίους Αγγέλους να παραστέκουν γύρω γύρω από τον Χριστό με μια ελαφρά κλίση του κεφαλιού τους προς το πρόσωπό του, δείγμα της υποταγής τους στο θείο του θέλημα, ενώ στην κορυφή της Θείας Δόξης του ένα εξαπτέρυγο σεραφείμ. Πολύ χαρακτηριστικό. Σε μία σύνθεση, επίσης, σε πολλές συνθέσεις της κοιμής του Θεοτόκου, βλέπουμε έναν άγγελο μπροστά από την κλίνη της Θεοτόκου, όπως εδώ και εδώ, να αποκόπτει τα χέρια του Ιεφωνία, ενός Εβραίου που, όπως είπαμε προηγουμένως στην εισαγωγή που κάναμε στο εορταστικό γεγονός της κοιμήσεως, επήγε να βεβηλώσει την κλίνη της Παναγίας, να την ανατρέψει δηλαδή. Και μια ώρα τη δύναμη στο απέκρουψε τα χέρια από τον βραχίωνα. Αυτό ακριβώς το γεγονός εικονίζεται εδώ. Εδώ παρατηρούμε το εξής, ότι ο Ιεφωνίας εν συγκρίση με τους Αποστόλους δεξιά και αριστερά παρουσιάζεται πολύ μικρός, σε μεγάλη σμίκρινση, σαν νάνος εν σχέση με τους Αποστόλους. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι τα πρόσωπα εδώ δεν τα βλέπουμε εν σχέση με την θέση την οποία βρίσκονται στη βυζαντινή εικόνα, αλλά σε σχέση με την πνευματική τους αξία, με το μεγαλείο τους στο πνευματικό. Πρόσωπα τα οποία δεν έφτασαν στην αγιότητα ή τα οποία δρούν βέβυλα μέσα στον χώρο της εικόνας παρουσιάζονται μικρά. Βεβαίως εδώ μπορεί κανείς να ρωτήσει γιατί και ο άγγελος παρουσιάζεται τόσο μικρός όμως, σχεδόν στο μέγεθος του Ιεφωνία, ο οποίος είναι βέβυλο πρόσωπο. Πιθανότητα για να μην επισκιάσει την όλη σύνθεση, επειδή ακριβώς βρίσκεται μπροστά από το νεκροκρέβατο της Παναγίας μας, αλλά το μεγαλείο του αγγέλου το δείχνει το φωτοστέφανο το οποίο φέρει, όπως βλέπουμε εδώ. Επίσης βλέπουμε το φόντο εδώ, όπως είπαμε και στη μικρή εισαγωγή που κάναμε, να κυριαρχεί το χρυσό,
Το Χριστό μας παρουσιάζει ότι η εικόνα αυτή βρίσκεται μέσα στην καινή κτήση, βαπτισμένη μέσα στην Θεία Χάρη. Γι' αυτό και όλα έχουν μεταμορφωθεί. Γι' αυτό όλα τα βλέπουμε σχηματοποιημένα. Η σχηματοποίηση στη Βυζαντινή εικόνα είναι η αναγωγή των πραγμάτων και των προσώπων στο αρχικό τους γεωμετρικό σχήμα, δηλαδή κάνει μια εισδυση σε βάθος. Απλοποιεί τα πράγματα και μας αναγάγει σε έναν άλλο χώρο, στο μυστικό βάθος των πραγμάτων, η Βυζαντινή εικόνα. Αυτό ακριβώς θέλει να επιτύχει με τη σχηματοποίηση των προσώπων ή των πραγμάτων, η Βυζαντινή εικόνα. Στο βάθος βλέπουμε τελείως συμβολικά και συμβατικά να παρουσιάζονται δύο κτίρια, ένα από δεξιά, ένα από αριστερά. Το ίδιο και στις άλλες εικόνες, εδώ και εδώ. Και στην από πάνω βλέπουμε πολύ περίεργα κτίρια. Τα κτίρια πρέπει να ξέρουμε δεν ακολουθούν τους νόμους της προοπτικής, της γεωμετρίας. Είναι ακανόνιστα και ασύμετρα, διότι στη Βυζαντινή τέχνη έχει ένα από τους σκοπούς της Βυζαντινής τέχνης είναι να καταργήσει την αίσθηση του βάθους. Η τρίτη διάσταση στο βάθος σε μια εικόνα με δύο διαστάσεις, με ύψος και πλάτος, είναι μια ψεύτικη διάσταση. Και αυτή η διάσταση θέλει να μας την καταργήσει, γιατί η εικόνα που θέλει να μας παρουσιάσει τα πάντα όπως είναι στην πραγματικότητα, όχι να μην μας δίνει ψευδαισθήσεις. Γι' αυτό και το βάθος της Βυζαντινής εικόνας είναι ακαθόριστο γενικά, όπως παρατηρούμε. Δεν μπορεί να καθοριστεί από τη θέση των πραγμάτων και των προσώπων. Γιατί είπαμε, έχουμε όχι προοπτική, φυσική προοπτική, αλλά πνευματική προοπτική, ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την ανωτερότητα των πραγμάτων. Επίσης, κάτι άλλο που παρακολουθούμε είναι το εξής, ότι ενώ η κοίμηση Θεοτόκου έλαβε χώρα μέσα σε κλειστό, μέσα σε κάποιο δωμάτιο ίσως, να παρουσιάζεται υπαίθρια εκτός του δωματίου. Και εδώ σε όλες τις εικόνες το ίδιο πράγμα παρακολουθούμε, σαν να έλαβε χώρο στο ύπαιθρο το γεγονός αυτό της κοιμήσεως. Και αυτό πάλι γίνεται με σκοπίμως, δεν γίνεται από αδεξιότητα του καλλιτέχνη. Και άλλα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μέσα σε κλειστό χώρο, όπως ο μυστικός δείπνος, όπως ο ασπασμός της Ελισάβετ με την Παναγία, τα βλέπουν να παρουσιάζονται εκτός του χώρου, δηλαδή εξωτερικά, στο ύπαιθρο. Και αυτό διότι ο χώρος όπως και ο χρόνος δεν ενδιαφέρουν τόσο την Βυζαντινή αγιογραφία. Ο χώρος μάλιστα δεν την ενδιαφέρει και για έναν άλλο λόγο, για να μην επισκιάσει και τα δρόντα πρόσωπα, τα δρόντα πρόσωπα της εικόνος. Καταργούνται στη Βυζαντινή εικόνα τα παραπετάσματα και βλέπουμε αυτά που δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε διαφορετικά αν δεν παρουσιάζονται όπως μας τα παρουσιάζει η Βυζαντινή εικόνα. Δηλαδή με αυτή την έννοια θέλει να μας παρουσιάσει τον ανοιχτό, μας παρουσιάζει το γεγονός σε ανοιχτό χώρο για να μπορεί ακριβώς να μετέχουν όλοι στο γεγονός αυτό, το οποίο μας μεταφέρει σωτηριώδη μηνύματα. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έχουμε τον υπερβατικό χώρο στη Βυζαντινή εικόνα. Και κάτι άλλο να συμπληρώσουμε επιγραμματικά, ότι οι Άγιοι Άγγελοι δεν παρουσιάζονται τυχαίως στην εικόνα, αν και δεν φαίνονται από τη φύση τους όπως είπαμε, αλλά ακριβώς για να μας μεταφέρουν την αλήθεια της Εκκλησίας, ότι υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα, αυτές οι νοερές ουσίες και φύσεις, και οι οποίες διακονούν. Μας δείχνουν δηλαδή στην εικόνα, φαίνεται, τον τρόπο με τον οποίο διακονούν οι Άγιοι Άγγελοι τους ανθρώπους και σε τι σχέση βρίσκονται μαζί μας, αλλά και με τον Χριστό και με τους Αγίους του βεβαίως. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, ήταν μια πρώτη προσέγγιση πολυσύνθετης εικόνας κοιμήσεως του Θεοτόκου. Σε μας δεν απομένει τώρα παρά να σταθούμε ευλαβικά ενώπιον της και μαζί με τον Υμνοδό να διακηρύξουμε την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.